θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο είναι ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο διάδρομο η Άλκης της Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου, στο τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, στον πέμπτο ο Σοφοκλής Κασκαούνιας καταϊδρωμένος, στον έκτο η Μάρα Κωνσταντίνου, δίπλα της είναι η Ειρήνη Κωνσταντίνου και ακολουθεί στον όγδοο διάδρομο ο Σίμος Τσάκας και είναι η κωμωδία του Σίγμα «Βουράτε γειτόνι». Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον τσίρι. Κι αφήνει ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννή. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω μαϊρά και ζαχαροπλαστική. Εγώ είμαι χορογράφος. Φωνάζουμε ζωή και αν δεν σα περνάω παθαίνω συγκοπή. Hello! Εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούρεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε δά, ρίξε δά. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ένε κατάλαβα. Ο Σοκράτης κανονίζει τον Αρτεμάκη να δει την Νατάσα. Όμως η Αναστάζια... Εσύ στη θέση μου θα πήγαινε. Στη φυλακή. Όχι, κάτσε με που είσαι, κυρία Αναστάζια, κάτσε με που είσαι. Ας τσομπούς και σου τσιμώσεις, θα λόξεις κουραστείς. Και θα πάω εγώ να δω που γίνεται, κυρία Αναστάζια, και αν θα την παντρευτώ, θα σε βάλω πρώτη κουμέρα. Στα κουμέρα, τα Αρτεμάκη. Στο γιο του θα πήγαινε. Ποιο γιο του? Του Σοκράτη. Μα έχει γιο το Σοκράτης? Έτσι λέει. Και λέει να είμαι αύριο έτοιμη στις 5, λέει, γιατί να έρθει να με πιάσει, λέει. Εσύ τι λέει? Να πάει σωμα, τι λέω εγώ? Και η Αναστάζια βρίσκεται σε μεγάλο δίλημα. Μεν πάω να πάω, να 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 μεν πάω να πάω. Μέρι, δεν πάω που ποτέ, οκ? Λες πω, πέ μου έναν αριθμό που το 1 στο 9. Μαγιά μου, ρε Αναστάζια, πελάρες, δεν αριθμό να σου πω. Δεν μου στοιχίζει σου τίποτε, έναν αριθμό να μου πει. Και με θυμώνει. Που το 1 στο 9. Ναι. 8. Περίμενε. Να μεν πάω να πάω, να μεν πάω να πάω, να μεν πάω να πάω, να μεν πάω να πάω. Το πιστεύω ότι τούτο να πάω, φκένει. Έτσι, σε λίγο ο Αρτεμάκης πάει στο αρχηγείο. Αρτεμάκη, αθυμούμε. Όχι, κύριε Κατσόγγι, σε παρακαλώ, μην αθυμηθείς τίποτε. Κάτσε να σου πω μια ιστορία. Όχι, μην αθυμηθείς και φώναξε την άρτη, κύριε Κατού, σε παρακαλώ. Καλά ρε, πέσε το νερό μες στο ζάχαρι ρε, σιγά ρε. Ναι, κύριε Κατού, διότι αγαπώ την, κύριε Κατού. Καλά ρε, αγαπώ την, κύριε Κατού, θέλω την, κύριε Κατού, αγαπώ. Θέλω την, να την τώρα ρε, ρωστά, κύριε Κατού. Και να μας δεις και κάνεις και μας παρεξηγήσει ρε. Κάτσε κάτω. Μάλιστα, κύριε Κατού. Συγγνώμη, κύριε Κατού. Κάτσε κάτω να σου πω μια ιστορία. Μάλιστα, κύριε Κατού. Κάτσε κάτω, σιτ! Κι άκου την ιστορία. Και η Κικίτσα προσπαθεί να αγοράσει κινητό στην παρουσία του Ρίκου. Μπορεί να κιούται κοντά το τηλέφωνο, θέλω το τούτο. Σιωπα κόρια, μα μιλώ εγώ. Κύριε, να τα σπάσεις. Δεν είναι σπίτι. Σιωπή ρε εσύ. Έλα. Ώστε δεν καταλάβει να σου εξηγήσω. Βασικά το ερώτημα σας ήταν παράξενο. Έναν καθόλου παράξενο, ρε κουμπάρε. Απλώς ερώτησα σε αν ξέρεις που κόφηκε το μιτσέρο. Καλά, κύριε μου, τι σχέση έχει το μιτσέρο με την κουβέντα μας? Έχει πολλά μεγάλη σχέση, ρε κουμπάρε. Πάρα πολλά μεγάλη σχέση. Λοιπόν, παπά, σταμάτα γιατί θα σηκωστώ να φύγω όλο ζουνό. Άντε, πήγαινε στο καλό. Άντε. Παπά, σταμάτα, άρεσε μου, θέλω το τούτο. Καλά, κόρη, εντάξει, είπαμε, πάρε υπομονή, κόρη. Όχι, παπά, δεν μου, δεν θα πάρω υπομονή, θα πάρω πια στη μαμά μου τηλέφωνο. Και ο Κάτος συνεχίζει ακάθεκτος. From where do you come from, λαλί μου? Ευτής εγώ, ρε Αρτεμάκη, σπίασα και λαλό, τώρα και να σε κανονίσω. From Cyprus, Σέλλα. Oh, really, λαλί μου. Oh, really, είπε μου ο Κάλλα. Really, really, Σέλλα, του. Really, really. From Cyprus.
Cyprus is a very beautiful island, Lali. Lado I know, sir, but you done nothing to stop the Turkish invasion, Lalo Dure Artemaki. You done nothing. Καταλάβε ρε, ο Ξανούς σου είπα στην Νατάσια. Α, α, α. Ε, κατάλαβες να μου το είπα, ρε, ο Ξανούς σου είπα στην Νατάσια, ρε. Ε, κατάλαβα, κύριε, απλά θέλω πως... Δεν έκαμετε τίποτε, κύριε Κάλαχαν, Λαλο του, για να σταματήσει την τουρκική εισβολή. Τίποτε. Ε, κατάλαβες, εγώ του είπα του Κάλαχ. Η Πέπα, ειδοποιημένη από την Κικίτσα, συλλαμβάνει το Ρίκο. Ωραία, τα ρε, Πέπα, παρέτα και ενώ πως τη ματζίλα την παρυψηφία που μάζεται να πέσει. Έξω γλίωρα, είπα σου. Παρέτα ρε, Πέπα, τι είχα τον πας στο πρόδομα, λαλό σου. Λαγδά, έξω γλίωρα, λαλό σου. Είστε και δαμένα δείξεις το νου σου, ρε, α. Αν πάει και σε μάθουν και τα χαμέ, έξω γλίωρα. Να μην μπορούμε, ρε, να κυκλοφορήσουμε στον κόσμο. Ρε, Πέπα, είχα τον πας στο χαχάσιο, λαλό σου. Έλα και εγώ πως έχω τώρα πάνω στον χαχά. Και ο Αρτεμάκης βλέπει επιτέλους την Νατάσα. Αρτεμάκη. Νατάσα. Αρτεμάκη. Νατάσα. Αρτεμάκη. Νατάσα. Αρτεμάκη. Νατάσα. Αρτεμάκη. Νατάσα. Είναι μόνο να γίνει εγώ, παιδιά, να λέτε ο ένας του άλλου Αρτεμάκη, Νατάσα και να στείλετε για μέ. Ναι, μόνο να κάνω, κύριε Γάτο. Είναι ξέρεις να μόνο να κάνεις για μου. Ξέρω να μόνο να κάνω, κύριε Γάτο, αλλά είσαι και εσύ, δα, ναι, κατάλαβε. Α, sorry, Αρτεμάκη. Sorry, αλλά ο νόμος το λέει ρητός. Ο κάθετος ή αλλοδαπή που τηρεί υποκράτηση, ναι, δικαιούται επισκέψεις. Όμως την παρουσία αστυνομικού οργάνου. Ε, καταλάβες, Αρτεμάκη. Αλλά σε λίγο... Είμαι ένας δράκος, ρε παιδιά. Δεν μπορώ, έχω ψυχολογικά προβλήματα πλέον. Αγαπώ τη, θέλω την πατρευτώ. Λούξη σας. Άντε. Μαμά. Αρτεμάκη. Μαμά. Αρτεμάκη. Τι κάνεις να μέρε, μαμά. Φυλακή είναι εσείς δυο. Ούσου Ρίκο. Μάντα ούσου ρε Πέπα. Ούσου Ρίκο, εν ξέρεις ένα ποντο ούσου. Όχι, εν ξέρω. Ως τώρα εσύ όπου να λά τώρα και να πάει. Ναι, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή τώρα και να πάει.
Με μου κάνεις κο, γιατί ξανά δώσα σου την. Αν νομίσετε ότι να κάνετε ό,τι θέλετε με στον το σπίτι, ευκάστε το που το νου σας. Εν νομίσαμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να μου είπεν τούτη, να μου είπεν τώρα τούτη. Τίποτα ρε παπά, εγώ μιλώ στο τηλέφωνο. Κόρια, περιπέσεις με κόρη, α, περιπέσεις με. Προέξαν πελαχτώ πίσω, εν να σε αλήφουν με αυκά, λαλό σου. Θόρε, αμπρόσου, ρίκο και κανή γλώσσα. Και από να σου πω, με μου παίζεις το παλικάρι και δεν σε φοβάται κανένας. Με φοβάται, να μην μπορώ να θυμώσω και να γυρεύκετε πόρτα να πεταχτείτε ούλοι πόξο. Ε, θύμωσε ρε. Βέβαια, μα τώρα τι θέλει δηλαδή, θέλει να γελούν μαζί μας μέσα στη στράτα. Εν πειράζει, γελούσα μαζί μας μέσα στο μαχαζί. Εν πειράζει αν γελούν και μέσα στις στράτες. Με μου θυμίζεις το μαχαζί, με μου θυμίζεις το μαχαζί, γιατί γεμώ είναι η κελέ μου γέμα. Και με που ήταν έτοιμος ο άνθρωπος να μου χαρίσει και εμένα έναν τηλέφωνο, εμπούνταρες μέσα. Σιγά να μην σου το χαρίζει ρε παπα, σιγά. Σιγά κορί εσύ, με μιλάς είπα σου, με μιλάς. Εντάξει, θα μιλώ, ένα τηλέφωνο τότε. Επέπα, αν πεταχτώ πίσω λαλό σου το θα την κάνω μαύρη. Τράβο να πάμε στο μωρό και κανή γλώσσα ρίκο. Μα πού άφηγες στο μωρό. Στην Αστάζια. Στην Αστάζια. Και τι ξέρει η Αστάζια που μωρά σιώ. Καλύτερα που σένα ξέρει. Κανή να μου μοθονίζεις, κανή. Μα τι είναι βρε, εγκλειστόν το ρουθουνάκι σου και μου θουνίζεις μου, α! Αγάπη μου, μα τι θα κάνω εγώ μαζί σου, τι θα κάνω να σε φάω! Αχου του και αχου του! Ναι, είναι Αστάζια σου! Άντε πέ μου έναν αριθμό. Άντε αγάπη μου, πέ έναν αριθμό την Αστάζια σου. Εν ξέρω κυρία Αναστάζια ακόμα τους αριθμούς. Αν το ξέρεις ακόμα. Εντάξει, το λοιπόν, πέ μου. Αν πρέπει να πάω στο γιο του Σοκράτη, να μου κάνεις ένα ναό. Αν δεν πρέπει να πάω, να μου κάνεις κιό. Ναι, οκ. Όχι, βρε τώρα που να μιλήσει το μωγιό. Αχ, I'm coming. Όχι, μάνα μου. Εφρονώ ακόμη εδώ μέσα, είναι πολύ κατοικία. Αγάπη μου, άργησες, αλλά κατάλαβες το τι έγινε. Χαμός. Στην η μάμα το Αρτεμάκι. Α, γι' αυτό να νιώθω κάτι χωριάτικο στην ατμόσφαιρα. Μα μόνο χωριάτικο. Ποιος ήταν τη χωρική και δεν εφοβήθηκε. Τι έγινε δηλαδή. Κοίτα μου, έμαθε το ότι ο Αρτεμάκης έμπλεξε με τη Ρωσίδα. Και ήρθε πήρκε μανία. Κρατήσου του Αρτεμάκη ρε. Αφού και δεν καταλάβεις, ενόμισε πως ήμουν εγώ η Ρωσίδα. Όχι και έτσι αγάπη μου, πώς δεν είσαι το πώς δεν είσαι η Ρωσίδα. Δεν κατάλαβα. Εν υποτιμητικά που το λέεις. Όχι βρε. Ενώ εν της μιλούσες ελληνικά. Μιλούσα της, αλλά ήταν θολωμένος ο νους της. Α, οκ. Και πώς δεν το έμαθε. Εν ξέρω, πάντως όπως δεν το έμαθε. Κατήσου του Αρτεμάκη. Όμαν εμάς κατήσει μας άκου τους αν εν τούτη. Εν έχω καμία διάθεση για χωριά την ηλικία. Έχω και εγώ τα προβλήματα μου. Ρε ζωή. Πέ μου ρε, να πάω ή να μην πάω. Είπαμε να στάζει να πάει. Δηλαδή επιμένεις. Επιμένω, ναι. Καλά. Πέ μου έναν αριθμό που το έναν ως το 9. Σταμάτα πελάρες. I'm coming. Και δεν είναι καθόλου πελάρες, οκ. Εσιώνες μου τις όμορφες που γλέπουσιν το γιο μου και σκέφτονται και θέλουσιν να έχουν κι αυτές δικών τους. Να με σκέφτεται τίποτε, να μην έχετε έννοια. Μα όχι έναν πάνω μου, μα δυο και τρεις και δέκα. Τάνει να πείτε το ημνέ στο ρίκο σας το μέγα. Χαλό ο ρίκο μάπουρε, χαλό ούπε μου χάνεις. Εσού εμπου χάνεις μάνα μου και δεν το καταλάβεις. Οκ, προτιμώ να χάνω. Παρομοίως. Άντε, πάρε το μικρό μαπουράκι και πήγαινε στο καλό. Άδε το παππουρούδι μου, κι αν έχει αείπιν πέτε. Ευτυχώς, κύριε Ρίκο, δεν πήρε που σένα. Όχι, και δεν πήρε που μένα. Ευτυχώς, μοιάζει της κυρίας Πέπας, λέω. Είσαι όπου μοιάζει της κυρίας Πέπας, φόρε το μωρό, φόρε το. Έφτυσα και έκαμα το σιό να σου φέρω φωτογραφία που μητσίζε εγώ να με δεις. Οκ, άντε κύριε Ρίκο μου, πήγαινε σπίτι σου. Το σπίτι μου χωρίς εσέν. Εν κήπος χωρίς δέντρα, παράδεισος χωρίς πουλιά.
αλλά με Πέπα μέσα. Πιάνω την τώρα. Ναι, ρε. Τώρα! Άντε ρε, μαμά, εσύ τώρα. Δεν μου θέλει να κάνω τώρα. Να πάμε στο χορκό, ρε. Μα κάνε πως δεν καταλάβεις. Ναι, ρε, μαμά, σιγά. Κάτσε, μα πάκαμε που είναι δυοστρά. Πάμε στο χορκό να παίζω τάβλη με τους χορκανούς. Άκου, ρε. Να παίζει τάβλη, Παναγία μου, ρε, για να την πέτου, γιατί δεν με πιάει στερεία τώρα. Καταλαβαίνεις, ρε, μαμά. Θέλω κι εγώ να αγαπήσω, ρε, μαμά. Να ερωτευτώ κι εγώ μια φορά. Δεν δικαιούμαι να αγαπήσω, ρε, μαμά. Δικαιούσαι και μου να αγαπήσεις και να ερωτευτείς. Όχι όμως, Ρωσίδα. Γιατί, ρε, μαμά. Τι έχουν οι Ρωσίδες, ρε, μαμά. Μια χαρά κοπέλες είναι. Έχουν και τα χρώματα σου, ρε, μαμά. Ας το πως θες ζηλεύκουν οι Κυπρές, επειδή είναι πιο γόντες και πιο άσχημες, ρε, μαμά. Είναι ψηλές και όμορφες. Και ζηλεύκονται οι Κυπρές. Άι, και ζηλεύκουμε το σχερθεμάκι. Να μπορεί Παντελίτσα, εσύ γιατί δεν ζηλεύκεις να πούμε τώρα. Άι, βέβαια. Βέβαια, δεν θα ζηλεύσεις η Ρωσίδα. Ρε, ρε, μάντια μόνο το ύψος και η ομορφιά. Πέτου ρε, Γιάννη. Ναι, λαλό σου ρε, έτσι μόνο το ύψος και η ομορφιά. Βέβαια, τούτα παίζουν ρόλο καμιά φορά. Αλλά το πας είναι ο εσωτερικός ο κόσμος. Μην ακούσκουμε. Μάνα μου ρε. Μάνα μου ρε τον το κοπελούδι, τι έξυπνο! Τούσου ρε Γιάννη, τούσου! Όχι εσύ! Για ποιο δεν πουλαλείς ρε η μαμά? Για το Γιάννη πουλαλό! Ξέρε που τον νουν τον πολύ ο Γιάννης εξυσύλισε ο νους μπροστά από την άρκα του! Πρόσε ρε να πατήσεις τον νου ρε! Εσβούμ! Εσύ ο λαλούν ότι εμπελάρεις που πάνε να κάνεις, πέμ! Ρε, να με παρετήσετε όλοι ρε, καταλαβαίνετε ρε! Εγώ αγαπώ την και θα την πάρω! Είπα θα την πάρω, θα την πάρω! Πάτε! Παναγία μου, δεν μπορώ να βρεθεί να φυτώ, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να βρεθεί. Έλα, σε να ξαπλώσεις να γεμίσεις μια κουρί. Και με το μαλακό, με το μαλακό, να μην έχει τον τρόπο του, αρτεμαγνώτατε και εμένα. Έχει τον τρόπο του. Ουφ, Παναγία μου, Παναγία μου. Να μου έδω, ρε Παντελίτσα, εσύ. Γιατί, κύριε Αρτεμάκη, απαγορεύεται να σε βλέπουμε τζολί. Τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα. Για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου. Το καλό που σου θέλω, με έριξε να ανοίξεις κουβέντα για τα τηλέφωνα. Με έριξε να ανοίξω. Θα σε επελεγώ που το πρωί είναι στη νύχτα, Νοή. Θα με επελεγάς, αλλά και εγώ θα σε επελεγώ. Βέβαια, πρόκεισε. Ανοίξε να σηκώσεις χέρι πάνω μου. Ναι. Απάντα το τηλέφωνο και να σου πω. Απάντα. Καημένε μου, έτσι και δικτό σου. Θα κατουράς κόμπο κόμπο. Απάντα το τηλέφωνο, σιόρ. Άμα θέλω, απάντα. Παναγία μου, τώρα γυναίκα, ρε. Ρίδε ποτέ μου, έτσι γυνάτη, σιόρ.
Άλλο. Έλα, κοριαντρούλα. Έλα, μάνα μου. Έλα, μάνα μου, τι να κάνω, τα ίδια και τα αυτά. Έχω εδώ τον πελόν και βασανίζει. Βέβαια, μπορέσαμε τη τηλέφωνο πια από και 30 λίρες και βασανίζομαι την Τζόνας. Να που λαλεί, μα ένα μπορεί να λαλεί άλλο, μάνα μου, για τα ριάλια πάλι. Ναι, όχι, αντρούλα μου. Μα ποιο να περάσει, κόρη. Δεν υπάρχει χειρότερη αρρώστια από το τσίγκουνι λίκιν, κόρη, για να του περάσει. Ναι, άκουμε να που σου λαλώ. Εγώ ξέρω τι τραβώ. Να σου πω εγώ, αντρούλα μου, να που τραβώ. Άσυ με πως το γάρο και δουλεύω μέρα νύχτα και τούτη δικάζεται έσω και λαλί μου ότι κουράζεται, κατάλαβε. Έτω. Βεβαίως, άρκεψε τις πατσές. Όχι, δέχομαι ρε αντρούλα. Δέχομαι μια ημέρα να μείνω σπίτι να κάνω τις δουλειές που κάνει τούτη και να πάτε τούτη έξω να κάνω τις δουλειές που κάνω εγώ. Δέχομαι ρε κι εγώ. Τόκα. Ακούεις αντρούλα, κι εγώ να σας δείξω τηλέφωνο 230 λίρες. Όχι, πέ μου ρε αντρούλα, πέ. Κιόν, ένα λεπτό. Κιόν. Τέλεια γάρος ο Κωστής, δεν ήταν. Μα εδώ και 450 λίρες να σου αγοράς τηλέφωνο. Φέρ το, δά το τηλέφωνο, ρε. Άιστον, αντρούλα μου, άιστον ένα μπουλαλί, μπελός, μάνα μου. Πέ μου, έλα, πέ μου. Ήταν με τον τούτο τηλέφωνο που σου αγοράσε ο Κωστάκης. Το κορί μου, έχασα το δικό μου το παλιό και δεν ήθελε να μου αγοράσει άλλο. Μπορώ εγώ να κάνω τώρα χωρίς τηλέφωνο που το έμαθα. Βέβαια, μπορεί η κυρία Βέβα να κάνει χωρίς κινητό, ίνταλος, να κλείρω ραντεβού, να θουρικό του, να έγινε. Ούσου ρε και να ακούω ρε. Άνοιξε την πόρτα και ούσου. Ναι. Έλα κορή, ακούωσε τώρα. Λάλη. Ναι, μαζί. Αμάνα μου, κύριε Ρίκο μου, αμάνα μου, κύριε Ρίκο μου, και σε αγάπασε. Γιατί του παραγγείλεσαι, γιατί. Ναι, που είναι, ρε. Άστα. Έλα, αντρούλα μου, να σε πιάσω ύστερα, κορή, ναι, άδεια. Να μπω, ναι. Να πω, κυρία Λίτσα, μου, να πω, παθές. Μάνα μου, το γιο μου. Παναγία μου. Έπαθε τίποτα ο αρτεμάκης, σιόρ. Πέλανε. Εντάξει, σιόρ, με μαραζόνι. Πέλανε. Αφού πάντα ήταν έτσι που παυτόν, πώς το να πεις. Γιο παυτός. Να παυτός. Πώς το λες το αυτό, σιόρ. Ήταν στο λαλί, ρε Γιάννη. Βουζουνόπελο. Μπράβο. Μα τι λαλί δεν κάνε μου τώρα. Γιάννη. Να που λαλείς εσύ για τον φίλο σου. Αν και εγώ που τον άλλο κύριε Νίτσα, ενώ ο κύριος Τρίκος που τον άλλο. Πού δεν είμαι έτσι πράγμα εγώ ρε. Άντε, ουσούτε και δυο. Αφήστε τη γυναίκα να μας πει. Έλα κύριε Νίτσα μου, κάτσε και πέρα. Μα να μπορώ να σου πω, ετύλιξε το μια Ρωσίδα. Και θέλει να την παντρευτεί. Να την παντρευτεί. Απαναία μου κακό. Είδες να μου τραβώ εγώ, είδες να μου τραβώ. Εντάξει, δύο. Ένα του περάσει του πελούσιο. Συγγνώμη του Αρτεμάκη έφερα να πω. Να του περάσει, μάνταλος να του περάσει. Το ήρθα και εγώ φτωχή μια φορά να το δω και σηκώστηκε και έφυγε. Πού έπει. Μόνον ο Θεός ξέρει. Απαναγιά μου φοβούμαι πάρα πολλά, φοβούμαι με έμπα και κάνει καμιά μπελάρα. Ω ίσοι όλοι άνομα του είπαμε είναι μπελός, αλλά όχι έτσι. Είναι που με θωρείτε, καλά που σας λαλώ. Ένα χτυπήσω με φάσε, σίγουρα, ένα χτυπήσω με φάσε. Ρε ζωή, φοβούμαι. Εσύ αν είσαι στη θέση μου, ήταν να φοάσαι. Όχι, Αναστάζια μου, δεν θα φοβούμαι και νομίζω ότι λάθος το χειριζέσαι το θέμα. Γιατί? Γιατί μια ζωή φοβάσαι και μια ζωή κάνεις ό,τι θέλει. Χειρίστε τον και εσύ μια φορά διαφορετικά. Δηλαδή? Θα το ψήσεις το ψάρι στα χείλη. Ζωή, ας τα ψάρια και μιλά καθαρά. Θα το τσακρίσεις, Αναστάζια μου, διότι γιατί είσαι καλή στο γιο του για να σου το δείξει μόνο. Όχι βέβαια. Και στο χέρι σου είναι να τον κάνεις να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που σε πήρε. Χαλό, γιατί να μετανιώσει. Διότι, Αναστάζια μου, θα τον κάνεις να φύρνεται πάνω σου, αλλά ως και με παρακάτω δεν. Εμπόνι ξέρεις τον Σοκράτη, γι' αυτό μιλάς. Μα, Αναστάζια μου, κάνει. Εφύρθηκες πας στον Σοκράτη. Μάνα μου, σε τούτον το θέμα, όλοι οι άντρες αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Ζωή, είναι που δεν ξέρεις το Σοκράτη σου λέω. Ναι, μου ρε Αναστάζια, μην μου ξαναπιστούν το πράγμα με το Σοκράτη, διότι γνωρίσαμε κι εμείς έναν Μισελ. Και σε πληροφορώ ότι ήταν πολύ χειρότερος που το Σοκράτη. Όχι χειρότερος που το Σοκράτη. Αγάπη μου, ξέρεις σου κάτι κόλπα του τόσο μα θέλει να σε ρίξει. Αχ, ξέρει να φλερτάρει ο άτιμος. Αύριο θα δούμε μαζί το ηλιοβασίλεμα. Μην το ξεχάσεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, Αναστάζια μου. Ο τύπος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν του, γι' αυτόν
Μην πάεις. Τι? Μην πάεις στο γιοτ. Για πριν δεν λες που να πάω τώρα, λες μου να μην πάω. Τώρα σου λέω να μην πάεις. Δεν κατάλαβα. Αγάπη μου, μετά από τούτον εγώ σου λέω να πάεις στο καλό. Α? Μα συγγνώμη. Κάλεσε με γλυκτός μια φορά στο γιο του και εσύ μου λες να μην πάω. Τι να σου πω, Αναστάζια. Πήγαινε να την πάθεις και να κλαίεις. Φάγκωσε τη γλώσσα σου, κόρη μου. Γιατί μου το γρουσουζεύεις τώρα, α? Ω, καλά. Πιστεύεις και σε γρουσουζεύαμε. Βεβαίως πιστεύω. I'm coming. Είμαι κατσιά. Είμαι κατσιά, είμαι κατσιά. Επέμας τίποτε καινούριο. Λοιπόν, εσύ σιώπα, γιατί ας σε τραβήσω που το χέρι, να φύγει το πόη σου. Τι? Αν την τραβήσω από το χέρι, να φύγει το πόη της της Παστόρεγκας. Μα τι ανατριχιαστικός χωριάτικος λόγος εν τούτος. Να πω πάθες τώρα εσύ για την άσθεση πάντο τσίχιονοσα σου, που γλαστά λάπια μες τα δίνησά σου. Όχι, μάνα μου. Το γλιτώνω το ανατριχιαστικό σοκ σήμερα μαζί της. Το γλιτώνω. Εγώ είμαι σε μόνιμο σοκ μαζί της. Το λοιπόν, ένα σιωπήσετε να σας πω, ένα που θέλω να σας πω, ξανά τώρα να μου μάχεστε. Ανατριχιάσματα και σοκ και μελάρες. Άντε, πέμας να δούμε. Έκανα μεγάλη κατζία. Τηλεφώνησα της μαμάς του Αρτεμάκη. Και είπα της ότι θέλει να παντρευτεί τη Ροζίδα. Άωστε, εσύ το την έκαμες, πουλάκι μου. Τι έκαμε το πουλάκι σου, εν ακούσες. Και γιατί έκαμες έτσι πράγμα του Αρτεμάκη, α? Εν ευαίσθητο μόνο ο Αρτεμάκης. Ξέρω το. Γιατί δεν το έκαμες καλό. Αγαπώ του. Α! Ανοιχτό. Ενώ έχω δηλαδή εγώ το δικαίωμα να αγαπήσω. Μόνο οι Παστόρεγκες έχουν τούτο το δικαίωμα. Α! Α! Εντάξει, αγάπη σιγά. Και γέννεν η τωρινή τσέρα της μάνας σου, εν της άλλη καρέκλα. Sorry. Αλλά πνίμε το παράπονο. Πνίμε. Αγαπώ τον. Που τον καιρό που ήταν τόσος που τον αγαπώ. Τόσος. Καλά ρε φίλε, πόσο μεγάλος είναι δηλαδή ρε κουμπάρε, τόσος οξατόσος ρε. Ιωσο Φρόνη, μην με περιμένεις ρε κουμπάρε. Εγώ σε περιμένω ρε φίλοι μου, αφού κάνεις με τηλέφωνο και λες μου έλα δάμε. Δεν μου λαλείς τι θέλεις, έρχομαι δάμε κάφουμε, είσαι συνέχεια μαραζωμένος και λαλείς μου συνέχεια για τον πόνος σου. Εμένα λες πόσο μεγάλος είναι ο πόνος μου. Μεν τα πόνον έχεις εσύ ρε φίλε, τι πόνον έχεις εσύ ρε μπροστά στο δικό μου ρε κουμπάρε. Εφιά θέμα και μου, ένα πράγμα είναι να σου πω. Ρίκος μαπουρός. Καλά. Είναι καλά ρε Αρτεμάκη μου, ούλην την Κύπρο να γυρίσεις, έχει δεύτερο, ένα στάνιο και πάνω μου. Σώπα ρε, ρε, κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος. Πόσο βάθος ρε Αρτεμάκη μου, πόσο βάθος. Ρε, φτάνει να βρεις το κουμπί του Μαπουρού. Άμα αν βρεις το κουμπί του Μαπουρού, τέλειωσε ρε φίλε. Καλά ρε Αρτεμάκη μου, αν βρεις το κουμπί του, πέμας το και εμάς ρε φίλε. Και άντε βρεις το κουμπί του Μαπουρού και λαλείς μου το. Με το κουμπί της Κικίτσας είναι να μου γίνεται. Τα το κουμπί της κυρίας Πέπας ακόμα να το πεις. Ναι, είδες Αρτεμάκη μου, περιπέτσετε, μας λαλείς το και εσύ. Εντάξει, επέλα να ρε εγώ και μέσα εκεί. Και στρα λες μέσα για τον πόνο σου. Εμένα είναι πόσο μεγάλος είναι ο πόνος μου, ρε φίλε. Ρε φίλε, ξέρεις το τι πίνω ο παπάς μου με τη ζωή, ρε κουμπάρ, και μπροστά σε ότι αγαπιούμαστε είναι η μισή μου. Άντε ρε, εσύ καταλάβαν το όλοι, ότι είναι μπελάρε, ρε. Τι καταλάβα, ρε Αρτεμάκη, που ήβρε ένα φορμή ο Ρίκος πάλι και πέταξε με έξω από το σπίτι. Εμένα να δεις το μόνο. Μα ακού πόνο, δάμε, άκου, δάμε πόνο. Δεν μπορώ, άτε, κάνει. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, πέμουν το, πέμε τώρα. Δεν μπορώ, τέλειωσε, έφυγε μου. Συγγνώμη ρε Αρτεμάκη μου, εντάξει, πέμουν πόνο σας ακούω. Άκουτε, έμαθε η μάμμα μου ότι ξέρει με τη Ρωσίδα. Κι ήρθε μπορεί και φώνασε, παόριζε. Φάκα μου θέμα. Σοβαρό μετά. Ναι, και παρακάλεσα και τον παπά σου, ρε φίλε, να με αφήκει ρε κομπαρέ, αν τα καταφέρει, να μην την απελάσω. Και πέμουν δεν σε βοηθήσω. Δεν με βοήθησε, βέβαια με βοήθησε. Ρε, πια για με 2 ώρες, ρε, και 5 λεπτά με άφηκε να τη δω. Μα μόνο. Μόνο, ρε. Την άλλη ώρα και 5 λεπτά, ξέρεις να μου μιλάνε, ρε. Ελάτε μου, έγινε το... Ελάτε μου έναν καλάθον. Καλάθον. Καλάχαν. Μα το Καλάχαν. Το Καλάχαν. Άρα, για μου, πέμε ότι έπρισε σε μεγέν το Καλάχαν τώρα. Με έπρισε με λέει τίποτα, ρε, φίλε. Λοιπόν, άκου να σου πω. Πάμε τώρα σπίτι.
Πάμε τώρα σπίτι μου, λέω, και σου υπόσχομαι τουλάχιστον θα την ξαναδείς, για να με σου πω ότι δεν θα πελαθεί. Τι? Λέω σου, για να με σου πω ότι δεν θα πελαθεί. Τε σιγά, ρε! Sorry, δε φίλε, Παναγία μου, πάνε. Άτσι, έλα πάμε σπίτι μου και να τα κανονίσουμε. Πώς θα τα πω έτσι, ρε. Θα τα κανονίσουμε, ρε φίλε, λαλό σου, άτσι. Έλα ρε σπελάρε ρε Σοφρονάκη, δεν γίνεται να μην απελαθεί. Γιατί δεν γίνεται να μην απελαθεί ρε παπά. Σοφρονάκη, άντε μάνα μου, άλλη κουβέντα. Πιένε πέντε μάνα σου να έρθει να κόψει τα νύσια μου και δεν μπορώ ρε. Ας το κόψω εγώ κύριε Γατώ. Δεν μπορεί ρε Αρτεμάκη μου, μόνο οι πολλοί τσακένει πάνω τους, εσύ χτά. Δεν έχει καμιά ράσπα κύριε Γατώ. Γιατί ρε με τίποτε γάρο και να με καλυκώσει ρε. Άντε κύριε Γατώ, ένα λεπτό και κατάλαβε ένα πράγμα. Ο άνθρωπος αγαπά την κοπέλα. Αγαπά την κοπέλα ο άνθρωπος. Και θέλει να την παντρευτεί, ρε παπά. Όχι αύριο, εχθές. Σοφράκι, μην πετάσεις μέσα στη μέση σαν το πετινάρι. Δεν γίνεται, μάνα μου, ο νόμος το λέει ρητά. Είδες που σου το είπα, ρε φίλε. Κάτσε, ρε, μην με αφήνεις ένα λεπτό. Εξάλλου, κύριε παπά. Όλοι οι νόμοι, όπως είπες και εσύ, έχουν παραθυράκια. Ορίστε. Ορίστε, μα δεν μου και τα παραθυράκια του νόμου. Γιατί είναι η γιος σου. Είσαι γιος μου, αλλά είσαι τσικοψονούρης σαν εμένα. Και γιατί είμαι τσικοψονούρης σαν εσένα. Διότι αν έχω φτιανονού σου, Σοφρονάκη, ήταν να σου αστυνομικός τώρα, και ήταν να είσαι μέσα στο γραφείο, και ήταν να χειρίτσεσαι για την υπόθεση του Αρτεμάκη. Γιατί δεν πήγες αστυνομικό ρε φιλούι. Ρε πας με τα καλά σου ρε, να πας αστυνομικό ρε. Γιατί δεν με πόσο αστυνομικό ρε. Ρε ο αστυνομικός είναι το καλύτερο επάγγελμα ρε. Ρε βρέξεις ονίσι τάκα τάκα τα ριάλια τζάμε ρε. Γιατί μα και να ανοίξω θέση σε κανένα μήνα. Αν καταφέρεις επίσης το να δώσει εξετάσεις. Να τον πείσω, να τον πείσω αν θέλει ας με δω και εξετάσεις. Αν θέλει, ας με δώσει εξετάσεις. Νομίζω λοαρκάζεται χωρίς το ξενοδόχο. Εσύ που λοαρκάζεις χωρίς το ξενοδόχο, ρε, Σοφρονιά, ακούσες. Πρόκειται πολλά καλά για την γητσά θα εμπάρεις. Διότι ξέρεις δεν θα εμπάρεις. Διότι θα πάω στο Μάπουρο και θα βρω τον Μάπουρο και την κυρία Μπέπα και θα τους πω, να με σου πω τι θα τους πω για σένα. Και όχι μόνο την γητσά δεν θα σου δώκουν, αλλά ούτε τη τσούρα τους δεν θα σου δώκουν. Παπά είναι καθόλου καλά ο άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου καλά ο άνθρωπος. Πολλά καλά ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολλά καλά ο άνθρωπος. Και μάλιστα άρεσε μου πάρα πολλά το approach του επί του θέματος. Αρτεμάκη, ξέρεις να μου θυμίσαι ρε. Τι κύριε Γατώ. Είναι ιστορία με τη Θάτσερ στο δεύτερο κόρσο. Πέμπου την κύριε Γατώ, πέμπου την. Τελείρε ρε αυτοί. Έλα, έλα, έτσι, κάτσε, 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 κύριε Γατώ. Τι λάλη ρε τώρα. Τι λάλη ρε τώρα, δεν είσαι εσύ ρε. Δεν είσαι εσύ ρε πριν που με λάλης ότι έπρισες σε με το Κάλαχαν. Είπες έτσι πράγμα ρε Αρτεμάκη. Απαναγία μου, τρέμω τώρα. Τι. Απαναγία μου, ψέμα, πα. Ρε ψεύτη, είναι ψεύτης κύριε Γατώ. Κύριε Γατώ, εγώ είπα τούτη την ιστορία, ό,τι μου είπες για την ιστορία με τον Κάλαχα. Και μόλις μου την είπες, είπα ότι ένιωσα έτσι, είπαμε, Κυπρέος ένιωσα περήφανος. Και τούτο ξέρεις τι έγινε σαν και λαλί μου. Τι. Ρε λαλί μου, έπρεσες σου τα μεούν τον Κάλαχα πάλι τούτος. Κατάλαβε ρε. Κατάλαβες, κάμε κομπελούς και λαλί σου άλλος. Ρε, οι άλλοι εκκρέμουνταν που τα χείλη μου να ακούσουν την ιστορία, ρε. Εκκρέμουνταν που τα χείλη μου, ρε. Άτε ρε, παπακανή και πως χειλώσα. Έτσι να σου τη βυζινήσω, να σου πω εγώ, κατάλαβες. Κάμε γιον λαλί σου άλλος. Κάμε γιον λαλί σου άλλος. Κατάλαβα, κύριε Γατώ, αλλά πέμουν την ιστορία με τη Θάτσερ να δικαιώνουμε. Α, θέλεις να σου την πω ρε Αρτεμάκη. Ναι κύριε Γατώ, θέλω πάρα πολλά να μου την πεις, αλλά δε, κοιτάξε, μετά να πιάσεις την Νατάσα, να. Ήταν τότε με τον πόλεμο το Φάκλα. Η Θάτσερ ήταν η σιδερά κυρία, ρε Αρτεμάκη. Να μου δωρείς σαν το χάχα, ρε. Πιάσ' τώρα το τηλέφωνο και δώσ' μου το, και δωρείς σαν το χάχα, ρε. Άλλο. Έλα, κόκο. Ναι, κόκο. Κοίταξε, κόκο, πάρ' με μετά, γιατί έχω μια ανεπίγουσαν ιστορία τώρα. Ναι, γεια σου, κόκο. Να πράγμα, ρε, κόκο. Να πω, είναι και ρε. Καλά, να εσύ που ήσουν, κόκο. Τώρα έπιες, κόκο. Πού είσαι, ρε κοκό. Ρε κοκό! Όχι να μπορεί να είσαι με να αρχίσει να πας στο σταθμό. Πού είσαι. Καλά ρε, μας είπα μεθαύριο. Γιατί να την πάρουν σήμερα. Κοκό. Κοκό. Ένα λεπτό ρε. Εμένα μου είπα μεθαύριο ρε, γιατί να την πάρουν που θα σήμερα ρε. Κοκό. Ακού να σου πω, ποιος εντός της εισαγγελίας που ήρθε και πιάντη. Ποιος της εισαγγελίας ήρθε και πιάντη ρε. Εγώ, άκου, να τους πεις ότι ο Κάττος δεν φώνται με εισαγγελία με τίποτα.
Τι αν το τύρα που να πιάσει εμένα κρατούμενη ρε. Τι αν πόνε ρε. Εγώ εγώ. Βάλε μέσο για να γλιτώσεις τον πίρκο να λώσου του. Βάλε μέσο να γλιτώσεις τον πίρκο. Κάτσε, ρε. Ναι, κύριε Γάτο. Έτσι, κύριε Γάτο. Συγγνώμη, κύριε Γάτο. Θέλει να δει, ρε. Ναι, κύριε Γάτο. Θέλει. Ούρα, ρε, παίρνουν την αεροδρόμιο, ρε. Όχι, κύριε Γάτο. Γίνεται, κύριε Γάτο, τηλεφόρα τους. Αφού πάνε να πάρουν μεθαύριο και για το τηλεφόρα του. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για μου. Βούρα πιένε αεροδρόμιο, φτάζει να λυθίζει μου και με έναν έτσι μου είπαν για μεθαύριο. Τι να κάνω να πάρει. Όχι κύριε Κάτω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πάει να τους πεις. Δεν πάει να τους πεις κύριε Κάτω. Να τους πεις. Να τους πεις κύριε Κάτω. Να τους πεις. Να τους πεις. Να τους πεις. Πολύ με πικραν η ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά κι εσύ την πήρες σοβαρά κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρού γητόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Наташа! 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 Ну! Наташа! Ах!
Natasha! 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 Σε δε ελάτε να τους δείτε. Και νόμως τους γειτόνους σας μπέντους κατηγορείτε.